Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C News, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση με μια ανατροπή που έχουμε με δικαστική απόφαση για την κατάσχεση του ουρανικού τάγκερ που μετέφερε πετρέλαιο. Βαγγέλης Χριστόδουλος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Η κατάσχεση έγινε σε ανοιχτή ελληνική θάλασσα εκ μέρους των ΗΠΑ της Αμερικής. Μάλιστα, εκείνη η κίνηση είχε προκαλέσει ορισμένη αντίδραση από το Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές κατέλαβαν δύο ελληνικά τάγκερ στον κόλπο. Η εξέλιξη είναι ότι ελληνικό δικαστήριο ανέτρεψε την δικαστική απόφαση που επέτρεπε την κατάσχεση του τάγκερ. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση του πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Πάντως, δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν σε πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτή η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί εκ νέου. Άρα, έχουμε τη χώρα μας με εντολή των Αμερικάνων να κάνει κατάσχεση του τάγκερ και έρχεται ελληνικό δικαστήριο που λέει παρανόμως το κατασχέσατε. Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση η χώρα μας. Τώρα το ποιος έχει την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση είναι μια μεγάλη συζήτηση. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Δικαστική εξέλιξη στην Ελλάδα φαίνεται ότι επιταχύνει την αποδέσμευση ελληνικών δεξαμενοπλοίων που παραμένουν υπό ιρανικό έλεγχο μετά από επέμβαση μονάδων των φρουρών της Επανάστασης. Την Τετάρτη, το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε καταθέσει μία ημέρα πριν η πλειοκτήτρια εταιρεία για τις αρχικές διατάξεις της ανακρίτριας Χαλκίδας, με βάση τις οποίες είχε γίνει κατάσχεση και μετάγγιση 107.000 τόνων ιρανικού πετρελαίου από το δεξαμενόπλιο Λάνα. Πρακτικά, το Συμβούλιο Εφετών δικαίωσε την ιρανική πλευρά και ακύρωσε τα περί κατάσχεσης. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις που είχε καταθέσει ο νομικός εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας, ο κ. Παναγιώτης Κιωτέλης, και έτσι πρέπει πλέον η κατασχεμένη ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου να επιστραφεί και το πλοίο να αποχωρήσει. Έχει ανατραπεί, έχει ακυρωθεί η κατάσχεση και συνεπώς θα πρέπει να επανέλθουν τα πράγματα στην πρώτερα κατάσταση. Πλέον το πετρέλαιο θα πρέπει να μεταφερθεί πίσω στο Λάνα από το μισθωμένο από το ΙΠΑ Ice Energy. Η απόφαση φαίνεται ότι προέκυψε ταυτόχρονα με τις επαφές αξιωματούχων της Ελλάδας και του Ιράν και οδηγεί κατά τα φαινόμενα σε αποκλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται πιθανώς και άλλες παράλληλες ενέργειες στην Ελλάδα προκειμένου να ικανοποιηθεί η ιρανική πλευρά και να μην πετάξει το πετρέλαιο προς τη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία, οι αξιωματούχοι στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν σε προσωρινό μπλόκο στο Ice Energy μετά από επιθεώρηση. Έτσι, το μισθωμένο από τη ΣΥΠΑ δεξαμενόπλοιο, που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει με περίπου το μισό φορτίο του Λάνα, παρέμεινε δεμένο. Μετά την δικαστική απόφαση, το ιρανικό πετρέλαιο θα πρέπει να επιστρέψει στο δεξαμενόπλοιο που το μετέφερε αρχικά. Ο ιδιοκτήτης του Ice Energy, με δηλώσεις του, κάνει λόγο για πολιτική ενέργεια, αναφερόμενος στην κράτηση του δεξαμενόπλοιου στον Πειραιά και συγκεκριμένα την αποδίδει στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη άλλαξε γνώμη και η εταιρεία του, το Ice Energy, και το πλήρωμά του βρέθηκαν στη μέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις δηλώσεις του κ. Προκοπίου δεν έγινε γνωστό που θα μετέφερε το ιρανικό πετρέλαιο. Η κράτηση του πλοίου είναι 100% πολιτική απόφαση. Στους επιθεωρητές δόθηκε εντολή να βρουν ζητήματα που θα δικαιολογούσαν την απαγόρευση απόπλου του δεξαμενόπλοιου. Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου είναι ανόητες. Μπλόκο υπάρχει και για το δεύτερο δεξαμενόπλοιο της ίδιας εταιρείας που θα έπαιρνε το υπόλοιπο πετρέλαιο του Λάνα. Το Ice Victory, μετά τις εξελίξεις, δεν πρόκειται να φορτώσει αν δεν επιληθεί αυτό το ζήτημα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει την τελευταία εικόνα που έχουμε. Βαγγέλη. Η μεγάλη ανησυχία πλέον έχει να κάνει με πληροφορίες για αυξητικές ροές προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα από την πλευρά βεβαίως της Τουρκίας. Όπως και να έχει, η Τουρκία κρατά εξαιρετικά υψηλούς τους τόνους, χαρακτηριστική χθεσινή δήλωση του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα, οι επαφές του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ έφεραν αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί προηγουμένως από τις δύο χώρες. Χαρακτηριστικά είπε ότι άλλα είχαμε συζητήσει μεταξύ μας επαφές και διαφορετική γραμμή κρατά πλέον η Ελλάδα αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες. Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι η τουρκική πλευρά θέλει να κρατήσει υψηλούς τους τόνους στο διάστημα αυτό. Για να δούμε όμως πώς εξελίσσονται οι σχέσεις οι ελληνοτουρκικές με την συνδρομή του κυρίου Χατζη Θεοφάνου, ο οποίος είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγικός αναλυτής, είναι και συγγραφέας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Για κάντε μας μια επισκόπηση, πού βρισκόμαστε με τους γειτονές μας, πώς οδεύουν οι σχέσεις μας, τι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, τι βλέπετε για το άμεσο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι. Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι σταθερές, διαχρονικές. Αυτό που αλλάζει κατά διαστήματα είναι οι στρατηγικές επιλογές για την προώθηση των διεκδικήσεών της.
Στην παρούσα φάση θα έλεγα όμως ότι οι τελευταίες προκλήσεις, και αναφέρομαι στην ένταση ό,τι αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, βλέπουν κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, όχι στο εξωτερικό. Μετά την επιτυχημένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και την διακεκριμένη ομιλία του στο Κογκρέσο, που αναβάθμισε τη θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι παρουσιάζεται ο Ερντογάν ως αποτυχημένος και στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Αμφισβητείται στο εξωτερικό του, τα ποσοστά του είναι τα χαμηλότερα εδώ και 20 χρόνια και πάντα πρέπει να υπάρχει κλασικό εργαλείο των λαϊκιστών, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι η συνωμοσιολογία. Ένας εξωτερικός εχθρός πάντα συσπυρώνει το λαό γύρω του και επίσης και αδρανοποιεί τα πολιτικά κόμματα εναντίον του, διότι ουσιαστικά τους καλεί, τους θέτει το δίλημα της αντιμετώπισης μιας απειλής, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις πολλές βάσεις που αναπτύσσουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός οι απειλές, δεν θέλω να τον μειώσω. Υπάρχει η απειλή και η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Επειδή όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση και επειδή μπροστά μας έχουμε εκλογές στην Τουρκία το 23, όπως το 23 είναι προγραμματισμένες να γίνουν και στη χώρα μας, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να τον οδηγήσει σε κλιμάκωση? Εγώ θεωρώ πως όχι. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν η Τουρκία, τουλάχιστον ιστορικά, ποτέ δεν κάνει κάποια ενέργεια, δεν εξασφαλίσει εξωτερική νομιμοποίηση. Και αυτή τη στιγμή, όπως είναι διαμορφωμένο το διεθνές σύστημα και με βάση τη στάση της Δύσης γενικότερα απέναντι στην αντίστοιχη ενέργεια του Πούτιν στην Ουκρανία, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να εξασφαλίσει εξωτερική νομιμοποίηση για να κάνει κάποια ενέργεια. Νομίζω ότι οι προκλήσεις θα υπάρξουν για να μπορέσει να, επαναλαμβάνω, να συσπυρώσει τον τουρκικό λαό γύρω του ενώπιον των εκλογών και επίσης να αδρανοποιήσει, όπως είπα, τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, διότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να βάλει εναντίον του. Ναι, δηλαδή, όταν αναφέρει σε μια κοινή απειλή. Βλέπετε ότι μπορεί να προχωρήσει σε υβριδικές ενέργειες, όπως λέμε, να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες, τα γνωστά δηλαδή που είχε κάνει και στο πρόσφατο Ακριβώς. παρελθόν. Εκεί βλέπετε περισσότερο. Οτιδήποτε κάνει δεν θα δώσει την νομιμοποίηση στην Ελλάδα να αντιδράσει με τη χρησιμοποίηση ενόπλων δυνάμεων. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα, και νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα, θα έλεγα ότι υπάρχει μια απειλή, ποια είναι αυτή, το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον τα όρια της υπομονής και της ανοχής, όπως είπε και πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχουν περιοριστεί. Με βάση βέβαια και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο διεθνές σύστημα. Η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες αυτή τη στιγμή, όλη η Δύση είναι μαζί της, άρα ίσως εκεί θεωρήσει ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να ανέχεται τέτοιες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει και τι περιθώρια έχει να αντιδράσει. Μάλιστα. Για να βάλουμε να δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Για να βάλουμε στην κουβέντα και τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς, τη Δήμητρα τη Μακρή από το Δίον και τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο το Σπιτσέρη από το Σέντερ και την Καβάλα και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το Φλας και την Κοζάνη. Ξεκινάμε τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Καλησπέρα και από μένα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και γενικότερα η τουρκική πλευρά έχει αυξήσει κατά πολύ την ρητορική της και τις επιθέσεις της. Σαφώς είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεν έχουν διαφοροποιηθεί δηλαδή κατά φαινόμενα πολύ από το σύνθεση σχέδιό τους για ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αύξηση στους τόνους. Για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί αυτό, είναι πολύ πιθανό να δούμε και κάποιο θερμό επεισόδιο ή υπάρχει άλλος τρόπος να ξεφύγουμε από την κρίση και να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση? Η δική μου άποψη είναι ότι πάντα παρακολουθώντας την δράση και την συμπεριφορά της Τουρκίας, η Τουρκία ποτέ δεν κάνει κάτι εάν δεν είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα, ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά θεωρώ από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόθεση για κλιμάκωση, θα υπάρξει πολύ γρήγορα αποκλιμάκωση στο επεισόδιο αυτό. Ωστόσο, όμως, επιμένω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε δίπλα μας ένα πολύ κακό και δύστροπο γείτονα που αποτελεί μοναδική περίπτωση διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αποτελεί πρόβλημα ακόμη και για μεγάλους παίκτες του διεθνούς συστήματος, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πόσο δε περισσότερο για την Ελλάδα. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο αλλάζει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο. Μονόδρομος δηλαδή είναι η ενίσχυση της εθνικής ισχύως της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Αυτό το δίστροπο γείτονα όμως, επιτρέψτε μου πριν δώσω το λόγο στον Νίκο τον Σπιτσέρη, τον εμπιστεύεται η Ουκρανία, τον εμπιστεύεται η Ρουσία. Εκεί συνομιλούν για την κατάπαυση του πυρός και να τα βρουν τέλος πάντων. Τον εμπιστεύεται από ό,τι φαίνεται και η Ευρώπη, παρότι όποιο ψήφισμα βγήκε προχθές στο καταδικαστικό για τις ενέργειες της Τουρκίας. Αυτό μας δημιουργεί ένα προβληματισμό όμως, κύριε Χατζηδιοφάνος. Δεν πρέπει να μας δημιουργεί ένα προβληματισμό. Ο απομονωμένος Ερντογάν δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε να είναι και ειρηνοποιός, ενώ ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή πολεμάει σε 4-5 μέτωπα, ας πούμε, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καρυπίδη, το διεθνές σύστημα είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Σίγουρα σε κάποια η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα των 80 εκατομμυρίων κατοίκων. Έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, έχει μεγάλη παράγη. Παρά μπορεί να έχει προβλήματα οικονομίας αυτή τη στιγμή, αλλά έχει παραγωγικό ιστό. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της κρίσης, έτσι, όπου ήταν κατεστραμμένος παραγωγικός ιστός της χώρας. Γι' αυτό και μακροημέρες η κρίση. Αργά ή γρήγορα θα επανέλθει στο διεθνές στέρεωμα η Τουρκία. Το ζήτημα για μένα είναι το εξής, ότι να σας θυμίσω ότι ο Ομπάμα το πρώτο ταξίδι του, στην πρώτη εκλογή του, εκτός της Αμερικής, το έχει κάνει στην Τουρκία. Η Αμερική, με αφορμή την, μάλλον με έναρξη την κρίση του 2008, ουσιαστικά ήθελε σταδιακά να αποχωρήσει από το διεθνές σύστημα γενικότερα, να επανέλθει στην ήπειρό της με συμφέροντα προστατευμένα στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, ήθελε να αφήσει από όπου αποχωρούσε περιφερειακές δυνάμεις, τις οποίες ίδια θα όριζε και θα έλεγε για να ελέγχει το διεθνές σύστημα. Τέτοια θέση επιφύλασε για την Τουρκία εκείνη την εποχή. Όμως ο Ερντογάν την αρνήθηκε. Διότι ο Ερντογάν είχε άλλο όραμα για την Τουρκία. Με ορίζοντα το 2023, είχε όραμα παγκόσμιας δύναμης. Εάν αποδεχόταν. Γαλάζια πατρίδα δηλαδή. Τη γαλάζια πατρίδα. Και όχι δηλαδή. Μόνο. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. από την Αδριατική, όλη τη Βαλκανική, μέχρι τον Εύξενο Πόντο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν αποδεχόταν εκείνη την πρόταση τότε, σκεφτείτε την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στην περιοχή μας και με 100 F-35 πάνω από το Αιγαίο. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση θα ήταν δραματική για την Ελλάδα. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη χαλάσει κανένα χατήρι. Επίσης, αν αντικατασταθεί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή από έναν φιλοδυτικό, ένα κεμαλικό ηγέτη και ξαναεπανέλθει, αποκτήσει τους δεσμούς με τη Δύση γενικότερα, αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το σκηνικό θα έχει αλλάξει την άλλη μέρα. Πολλά δωράκια θα τους δοθούν και πολύ φοβάμαι αυτά τα δωράκια θα είναι από το δικό μας χώρο ενδεχομένως. Ναι. Έχουν τη σημασία τους τα πρόσωπα, αλλά διαχρονικά έχει αποδείξει η Τουρκία ότι έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, όποιος και να είναι πάνω. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι καταγράφεται ιστορικά τουλάχιστον. Εσείς βέβαια θα μας το σχολιάσετε πρόσθετα αυτό. Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι υπερτιμημένη. Μιλάμε πάντα για τον επικίνδυνο ουδέτερο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο επικίνδυνος ουδέτερος στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχασε τα Δωδεκάνησα εξαιτίας αυτής της εξωτερικής πολιτικής. Το μεγαλύτερο διπλωματικό παιχνίδι, ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά παιχνίδια, παίχθηκε στην Τουρκία τότε μεταξύ Βρετανών και Τούρκων. Προσπαθούσαν να πείσουν την Τουρκία να κατέβει στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και σδύναγε και είδωροι οι Βρετανοί. Αν είχε κατέβει η Τουρκία τότε στον πόλεμο, εγώ θεωρώ βέβαια ότι τα Δωδεκάνησα δεν ήταν σήμερα ελληνικά. Άρα λοιπόν μην υπερτιμούμε, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι απομονωμένη, ό,τι και να λένε. Αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη η Τουρκία και γι' αυτό δρά με αυτόν τον τρόπο που δρά ο Ερντογάν. Μάλιστα. Σήμερα. Πρώτη φορά είδαμε όλη τη Δύση σύσσωμη να λαμβάνει θέση εναντίον Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένη της Γερμανίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Νίκο Σπιτσέρη. Κύριε καθηγητά, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε μια καθυστέρηση στο διαμελισμό της, γιατί ακριβώς οι Δυτικοί δεν ήξεραν τι τους συμφέρει στην επόμενη μέρα. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν και τα σενάρια ενός διαμελισμού της υφιστάμενης χώρας της Τουρκίας σε δύο ή σε τρία τμήματα. Μια στρατηγική που μέχρι τώρα δεν κερδίζει έδαφος, γιατί δεν θα συνέφερε ενδεχομένως κάτι στους Δυτικούς. Ενδεχομένως όμως σήμερα αυτό να αλλάζει. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ναι, είναι καλή ερώτηση. Και είναι ενδεχομένως αυτό που δημιουργεί εκνευρισμό στον Ερντογάν? Όχι, δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι έξω από το όραμά του. Με ορόσημο το 2023, τα 100 χρόνια του νέου τουρκικού κράτους. Είναι έξω από το στόχο του εντελώς. Αυτό είναι το πρόβλημά του, εκτιμώ. Όμως, σε αυτό το ζήτημα που είπατε, ήθελα πάλι να πω το εξής και είναι σημαντικό. Σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική στο διεθνές σύστημα. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο από ένα σημείο ισορροπίας σε ένα άλλο σημείο ισορροπίας. Φαίνεται ότι πάμε σε ένα πολυπολικό πλέον διεθνές σύστημα. Δεν γνωρίζουμε τι μορφή θα έχει αυτό το σύστημα στο τέλος του.
Δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσουμε σε αυτό το νέο σημείο ισορροπίας και κυρίως δεν γνωρίζουμε πώς θα φτάσουμε στο νέο σημείο ισορροπίας. Με πολέμους, τι ένταση, τι μορφή, τι μεγέθους. Δεν το ξέρουμε αυτό. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά παρακινδευμένο να κάνουμε προβλέψεις ό,τι αφορά τον διαμελισμό. Όμως, επειδή πολλοί υποστηρίζουν αυτό στην Ελλάδα, εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου με αλλαγές συνόρων, τότε είναι κάτι πολύ εξαιρετικά επικίνδυνο. Μία κατηγορία συμφερόντων για μία χώρα είναι και τα συμφερόντα τάξης, που σημαίνει την επίλυση των διαφορών στη γειτονιά σου γενικότερα, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των διαπραγματεύσεων αντί της κλήρησης ισχύως. Όταν μπούμε σε διαδικασία αλλαγής συνόρων, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουμε σε περιπέτειες. Ακόμη και ωφέλεια εδαφικά να υπάρχουν, η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει διακύβευμα στην Ελλάδα, ευημερία η Ελλάδα, είναι στο πλέον ισχυρό κλαμπ του κόσμου και αναφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε το διακύβευμα είναι μεγάλο. Δεν μας συμφέρουν εμάς τέτοιες ενέργειες, όσο και αν κάποιοι το εύχονται. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν μαζεύεται μετά το πράγμα, κύριε Χατζηθιοφάνου. Δεν μαζεύεται. Βαγγέλης Χριστόδουλος και κλείνουμε. Ναι, μία σύντομη ερώτηση, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα όσα λέτε και για να τα βάλουμε στην ίδια κουβέντα με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Τελικά, πού σταματάει η ισχύ του διεθνούς δικαίου και πού ξεκινά η ισχύ του ισχυρού, κύριε Χατζηθεοφάνους? Ναι, καλό το ερώτημά σου. Ξέρετε, το διεθνές σύστημα είναι άναρχο. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Και όπου υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει το όργανο εκείνο που θα επιβάλλει την εφαρμογή του. Έτσι. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης, ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού, ο οποίος διδάσκεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο West Point, στην West Point, στη σχολή ευελπίδων των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, είχε πει ότι το δίκαιο έχει θέση όπου υπάρχει ίση δύναμη για να το υποστηρίξει. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι η δύναμή σου το επιτρέπει και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι η αδυναμία του το επιβάλλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα του διεθνούς σύστημα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι αν ρωτήσουμε τους Ουκρανούς αυτή τη στιγμή, θα σας πούνε ότι η απόσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και εκεί πρέπει να μείνει. Αυτή είναι η θέση της. Πραγματικά πρέπει να επιλέγει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης, της επίκλησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών πέραν της κλήρησης ισχύως, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Όλοι οι πόλεμοι που γίνανε στο παρελθόν μπορούσαν να αποτραπούν. Ακόμη και στην Ουκρανία. Ξέσπασαν διότι η μη πολεμική προπαρασκευή στο ένα μέρος έδωσε το άλλο μέρος την εντύπωση ότι μπορεί να επιβάλλει δυναμικά τις αξιώσεις του. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας υπόψη. Εάν δεν αντιμετωπίζουμε τα αίτια, κύριε Χατζηδιοφάνου, θα επιζητούμε τις αφορμές και θα κάνουμε πολέμους. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Μένω με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, γιατί έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αυτοδιοίκηση μια απόφαση της κυβέρνησης να μην έχουν τη δυνατότητα οι παρατάξεις στα δημοτικά συμβούλια, της αντιπολίτευσης δηλαδή παρατάξεις, να εισηγούνται θέματα ή να φέρουν θέματα προημερησίες ή να προκαλούν συζητήσεις για διάφορα θέματα. Αυτό είναι ψαλίδισμα στη δημοκρατία και στο δημοκρατικό προγραμματισμό. Βαγγέλη. Περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που προωθεί ο κύριος Βορύδης και το οποίο ήδη έχει γνωρίσει έντονη αντίδραση και από την αντιπολίτευση στην Βουλή αλλά και αυτοδιοικητικά έντονες διαφωνίες. Υποστηρίζεται ότι πέραν του ότι περιλαμβάνει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, έτσι λέγεται από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, το σημαντικότερο σημείο τριβής είναι ότι, όπως είπες πολύ σωστά, δεν δίνει το δικαίωμα σε αντιπολιτευόμενες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν προημερη θέματα με την κατεπίγουσα μορφή τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει χαρακτηριστεί ως προσπάθεια φήμωσης αντιπολίτευσης από αρκετούς. Ως δημοσιογράφος και έχοντας παρακολουθήσει πολλές συνεδριάσεις, γνωρίζω ότι προκαλεί ένα σαφές πρόβλημα πέρα από το δημοκρατικό του θέματος. Αυτή είναι η απόφαση ότι είναι πολλές φορές αναγκαίο να τεθούν κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν τελευταία στιγμή και για τα οποία δεν υπήρχε προεργασία για τη θεματολογία των Δημοτικών Συμβουλίων. Άρα και πρακτικά, κατά τη γνώμη μου, μπαίνει ένα τεράστιο κενό από την κυβέρνηση, τον κύριο Βορύδη, με αυτό το νομοσχέδιο. Επαναλαμβάνω, πολλές οι αντιδράσεις και από κόμματα, αλλά και από τους αυτοδιοικητικούς. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία είναι γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και βουλεύτρια στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, κύριε Καρυπίδη. Καλησπέρα σε όλους σας. Τι είναι αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση?
Να θυμώσει δηλαδή τις δημοτικές παρατάξεις. Και το κάνει μόνο στα δημοτικά συμβούλια. Να το διευκρινίσουμε, δεν το κάνει στα περιφερειακά. Έτσι δεν είναι? Μόνο στα δημοτικά συμβούλια το κάνει. Καλά, εντάξει, μην είστε σίγουρος ότι δεν θα το φέρει και στα περιφερειακά συμβούλια. Ένα πράγμα κακό επεκτείνεται πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, εδώ το πράγμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σας συγχαίρω πραγματικά που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό. Δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμη από τον πολύ κόσμο πόσο ομή, μεγάλη, τεράστια παρέμβαση είναι αυτή στην δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Είναι μια λειτουργία η οποία, κυρία Καρυπίδη, είχε θεσπιστεί με τον νόμο του Καλλικράτη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, έχει στο νόμο αυτό, είχε στο νόμο αυτό την ευαισθησία να θέσει και το δικαίωμα και τη δυνατότητα στο Δημοτικό Σύμβουλο, που είναι η επικεφαλής μιας παράταξης, να θέτει ζητήματα προημερησίας διατάξεως, τα κατεπήγοντα ζητήματα όπως λέμε, προκειμένου να αποφασίζει το σώμα αν θα τα εντάξει μέσα σε συζήτηση. Και τώρα έρχεται λοιπόν κρυφά, μέσα σε μια τελείως διαδικασία, τελείως έξω από κάθε θεσμικό πλαίσιο, να καταργήσει το δικαίωμα αυτό του Συμβούλου Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, της μειοψηφίας δηλαδή, των αντιπολιτεύσεων, και να το κρατήσει μόνο ο Δήμαρχος. Αυτό είναι μια συμπεριφορά η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνάδει με δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι καταστρατήγηση του συνταγματικού δικαιώματος, της ισότιμης λειτουργίας των μελών του συλλογικού οργάνου. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Έτσι. Την καλούμε δημόσια, κάναμε μία ανακοίνωση επ' αυτού λεπτομερή, και την καλούμε δημόσια πραγματικά να το πάρει πίσω. Δεν ανεχόμαστε αυτή την λειτουργία και αυτή την διαδικασία σε ένα θεσμό που έχει κατακτήσει τουλάχιστον το μήνυμο μιας ελευθερίας και ισοτιμίας της συζητήσης. Αν μη τι άλλο να πω σε αυτό. Πέρα από το ότι τραυματίζει τη δημοκρατία επί της αρχής, επί της λειτουργίας τώρα, στερεί ουσιαστικά το δικαίωμα στο κορυφαίο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατικού Προγραμματισμού και Διαλόγου, να υπάρχουν και θέματα που να ενημερώνονται οι παρατάξεις, διότι η δήμη είναι μεγάλη πλέον, έτσι. Δηλαδή, στερεί το δικαίωμα στον επικεφαλής μιας παράταξης να μεταφέρει ένα θέμα. Θέμα θα μεταφέρει από την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν θα μεταφέρει τα εθνικά θέματα, δεν θα μεταφέρει δηλαδή την εξωτερική πολιτική, την οικονομική πολιτική. Και εκεί που αναζητούμε όλο και καλύτερη πληροφόρηση στα συλλογικά όργανα, στερούμε την πληροφόρηση καταρχήν, πέρα από τη συζήτηση και τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι αποτρεπτικό και για τη συμμετοχικότητα, να πει κανείς ότι θα ασχοληθώ με τα δημόσια πράγματα. Τώρα που οι νέοι γυρίζουν την πλάτη και βλέπετε ότι ο κόσμος αποστρέφεται πλέον της πολιτικής, υπάρχει ένα ρήγμα και δεν ξέρω αυτό πώς θα το αποκαταστήσουμε. Με τέτοιες αποφάσεις νομίζω ότι αυτό το ρήγμα μεγαλώνει, αντί να το μικρύνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πάει να γίνει. Το λέτε, το τοποθετείτε, κύριε Καρυπίδη, το τοποθετείτε πολύ σωστά το θέμα. Το τοποθετείτε πολύ σωστά. Αφενός είναι φήμωση, ομή παρέμβαση της κυβέρνησης στη λειτουργία της δημοκρατίας, είναι και όνειδος. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει και κάτι ακόμη πιο κραυγαλαίο. Το ότι το κάνουν αυτό και το αιτιολογούν με το ότι θα σταματήσει, λέει, να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσέξτε, το να μιλάει και να βάζει ζητήματα, δηλαδή η αντιπολίτευση κατεπήγοντα της τοπικής κοινωνίας θέματα, δεν θα μιλήσει για τον ουρανό και τα άστρα, θα μιλήσει για αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Θεωρείται ότι διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα χαρακτηρίζει, χαρακτηρίζει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ως ταραξίες. Ακριβώς. Και ως παρεμβαίνοντες οι οποίοι διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ευθεία προσβολή στο λαό που ψηφίζει αυτές τις παρατάξεις. Έτσι, που σε πολλές των περιπτώσεων είναι και η πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι, διότι σήμερα έχουμε διοικήσεις με 30 και 35%. Ναι, κοιτάξτε, για να μην λέμε μόνο εμείς τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, οι καθήλυνα αρμόδιοι που είναι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και είναι και τα δημοτικά συμβούλια και είναι οι παρατάξεις και είναι και οι δήμαρχοι, εγώ πιστεύω ότι ούτε οι δήμαρχοι αυτό το θέλουν και ούτε το θεωρούν πραγματικά χρήσιμο για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων. Αναμένουν λοιπόν ότι θα υπάρξει καταδίκη δημόσια
της συγκεκριμένης ρύθμισης, έτσι ώστε η κυβέρνηση να την πάρει πίσω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι μια ρύθμιση η οποία μπορεί να γίνει καλύτερη. Κυρία Λιακούλη, θα συνομιλήσουμε και με δημάρχους, θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ αύριο. Απλά τώρα συζητάνε για να αξιολογήσουν όλο αυτό. Αλλά συζητάμε τώρα με εσάς. Εσείς είστε κοινοβουλευτικοί, εσείς νομοθετείτε, εσείς χειρίζεστε τα νομοσχέδια πριν έρθουν προς υλοποίηση από εμάς όλους τους υπολείπους. Γι' αυτό και σας φιλοξενούμε. Και υπάρχει και ένα εκπληκτικό ακόμη που πρέπει να σας πω. Λοιπόν, είναι φοβερό ότι σε αυτή την κυβέρνηση το πάθημα δεν γίνεται μάθημα. Δηλαδή, πραγματικά κρίθηκαν πρόσφατα αντισυνταγματικές οι διατάξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε φέρει πάλι αυτή η κυβέρνηση και αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται αντιδήμαρχοι και ούτω καθεξής. Δεν βάζει μυαλό. Συνεχίζει να κάνει πράγματα τα οποία δυστυχώς βάλουν κατά της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθούν έναν θεσμό με άμεση λαϊκή νομιμοποίηση να τον χειραγωγήσουν. Αυτά δεν είναι ανεκτά σε μια δημοκρατία που έχει κατακτήσει, όπως είπα και πριν, ένα μίνιμουμ δημοκρατικών λειτουργιών. Είχαμε τα διαπεριφοράς μέχρι τώρα συμβούλια και περιφερειακά και δημοτικά που γίναν ελαίο του κορονοϊού, έγιναν η συνήθις πρακτική και όχι η εξαίρεση. Τώρα συνεχίζουν να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Και ποιος το εισηγήθηκε αυτό, κύριε Καρυπίδη? Και αυτό που πρέπει να ρωτήσετε, με συγχωρείτε, δεν είναι υπόδειξη, είναι ένα δημόσιο ερώτημα, το οποίο θέλω να θέσω και μέσω του καναλιού σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος θα είναι κοντά σας από ό,τι μας είπατε, να ερωτηθεί παρακαλώ πάρα πολύ. Αν διαβουλεύτηκε η κυβέρνηση με την ΚΕΔΕ τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι διαβουλεύτηκε και ποια είναι η θέση της ΚΕΔΕ? Τι λέει δηλαδή ένας δήμαρχος όπως ο κύριος Παπαστεργίου που είναι εκλεγμένος? Τι λέει? Να μην μπορεί ο αρχηγός της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης να βάλει ένα θέμα που του έθεσαν οι πολίτες ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας της τοπικής κοινωνίας? Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα. Σε μια χώρα στην οποία είχαμε θεσμό στην αρχαιότητα την άμεση δημοκρατία, την αγορά, στην οποία μπορεί ο καθένας να εκφράζεται ελεύθερα. Βάλαμε κανόνες για να υπηρετήσουμε καλύτερα τη δημοκρατία. Και αντί να κάνουμε αυτό τελικά, τη φημώνουμε, τη στραγγαλίζουμε. Στο βωμό τίνος πράγματος, της εύρυθμης δίθεν λειτουργίας, ναι, ή της μονοφωνίας. Για να μην βάλω... υπάρχουν πολλές φωνές ενοχλητικές. Για να βάλουμε στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς για την υλοποίηση αυτής της εκπομπής στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάω με το Δίον, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Ποιες είναι οι κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής, κυρία Λιακούλη, προκειμένου να το αποτρέψουμε αυτό, υπό την έννοια ότι φαντάζομαι ότι κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν θα μπορέσει να το δεχθεί αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, το ερώτημά σας είναι πολύ κρίσιμο. Καταρχήν, όπως είπα και πριν, περιμένω τις αντιδράσεις όλων των πολιτικών κομμάτων, καταρχήν. Περιμένω να δω τις αντιδράσεις των υπολείπων. Μέχρι τώρα βλέπω παραπολιτικά σχόλια. Θέλω επίσημες αντιδράσεις από όλες τις παρατάξεις στα πολιτικά κόμματα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Κατά δεύτερον, θέλουμε σε κάθε περίπτωση να δούμε τι λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα τι θέση έχουν. Αν η κυβέρνηση συζήτησε μαζί τους, τι ακριβώς έχουν να μας πούνε για αυτά και ποια είναι η δική τους θέση. Και το τρίτο είναι ότι η αναμονή είναι ψηφισμάτων από όλα τα δημοτικά συμβούλια της χώρας. Δεν θέλω να διανοηθώ ότι θα υπάρξει δημοτικό συμβούλιο που θα πει ότι επειδή εγώ είμαι δήμαρχος θέλω να στερήσω ανεξαρτήτως της πολιτικής μου προελεύσεως ή οτιδήποτε άλλου στοιχείου, θέλω να αστερήσω της δυνατότητας της Μίζωνος ή Ελλάσσονος αντιπολίτευσης να βάζει θέματα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα παρακαλώ, ότι το άρθρο 67 του Καλλικράτη το 2010, στην παράγραφο 7 ρυθμίζονταν αυτό το δικαίωμα, δεν ήταν ότι ό,τι του έρθει στο κεφάλι κανενός, ή θα μπορούσε κάποιος να το υποστηρίξει, ξέρετε αυτό, πάει και το βάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ίσονος σημασίας. Όριζε και τη διαδικασία. Δηλαδή το βάζει,
και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου το δέχεται ως θέμα και γίνεται η συζήτηση η οποία πρέπει για ένα θέμα άμεσης προτεραιότητας. Άρα υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες και στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ναι. Νίκο Δεν Σπιτσέρη. Υπάρχει καμία αιτιολόγηση, καμία απολύτως. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω, αλλά έχω να κάνω μια επισήμανση. Από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, εδώ πρόκειται περί ενός λάθους. Ουσιαστικά δεν ήθελε κανείς να καταργήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα των παρατάξεων. Ήθελε να καταργήσει τα δημοτικά συμβούλια, γιατί σε κάποιους δεν αρέσει η λειτουργία τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Επί της ουσίας αυτό γίνεται. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Σε κάποιους ενοχλεί η λειτουργία τους και λένε να τα καταργήσουν. Δηλαδή οι δημοτικές αρχές θα πηγαίνουν τα θέματα τα οποία αναγκαία θα εισηγούνται, θα σηκώνουν όλοι το χεράκι, θα ψηφίσουν και θα φεύγουν. Άλλο θέμα που δεν θέλει να εισηγηθεί η δημοτική αρχή ή δεν το βλέπει, το αποκρύπτει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να συζητιέται ποτέ. Αυτό λέει. Θα πρέπει να συγκίνεται η συλλογή των υπογραφών από την αντιπολίτευση, κατά το 1 τρίτο νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, και να προκαλείται η σύγκληση του οργάνου ως θέμα αυτό το οποίο θέλει να εισηγηθεί η αντιπολίτευση. Αυτό θα γίνεται. Το είπατε με πολύ γλαφυρό τρόπο, πραγματικά και το περιγράψατε. Η διάταξη αυτή στην πραγματικότητα είναι ένα σοβαρό χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της λειτουργίας, της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας με κανόνες, γιατί όπως είπα και πριν, για να εισαχθεί ένα θέμα σε συζήτηση θα πρέπει να πάρει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα δεν βάζει ο καθένας ό,τι θέλει σε συζήτηση, συνεπώς υπήρχε ασφαλιστική δικλίδα. Άρα δεν βλέπουμε κανέναν άλλον λόγο παρά μόνο αυτό που είπατε πριν και ο συναδελφός σας, ότι δηλαδή ουσιαστικά ενοχλείται η κυβέρνηση από τη λειτουργία των πολυφωνικών συλλογικών οργάνων και επιχειρεί μία ομή παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Δεν θέλει η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου την παρατήρηση κύριε Λιακούλη, δεν θέλει η κυβέρνηση να ακούγεται η διαφορετική άποψη και να εισαγούνται θέματα τα οποία δεν αρέσουν στις δημοτικές αρχές. Αυτό είναι καθαρό. Να μην το ταλαιπωρούμε το πράγμα. Διότι εάν το δεχότανε, θα μπορούσε, όπως ψηφίζει το όργανο, να εισηγηθεί ή να μην εισηγηθεί. Δηλαδή να μην γίνει συζήτηση. Να αποτραπεί, αφού έχει την πλειοψηφία. Είτε η δημοτική αρχή, είτε οι συνεργαζόμενες παρατάξεις που έχουν αποτελούν μια δημοτική αρχή. Δεν θέλουν καθόλου να ακούγεται το πρόβλημα, κανένα θέμα να με συζητιέται. Αν θέλουν να έρχεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάντε συλλογή υπογραφών και φέρτε το τότε. Αλλά σε συνειδρίαση προγραμματισμένοι δεν θέλουν να ακούγεται κανένα πρόβλημα άλλο. Αυτό κάνουν ουσιαστικά. Να μην γίνεται συζήτηση, να μην ακούσει καθόλου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, κύριε Καρυπίδη. Αυτό λέμε. Ότι το θέμα δεν θα ακούγεται καν. Ναι. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όποιος κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον κανονισμό. Δεν μπορεί να εισάγει σε συζήτηση ένα θέμα που θα βρίσκεται εκτός κάθε κανονιστικής διαδικασίας. Ναι, πρέπει να αλλάξει και ο κανονισμός τώρα, γιατί είναι ψηφισμένοι κανονισμοί από τα Δημοτικά Συμβούλια. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Ναι, μόνο μία διευκρίνηση θα ήθελα. Δεν διαφωνώ με ό,τι λέτε, αλλά γιατί μόνο στα Δημοτικά Συμβούλια και όχι και στα Περιφερειακά, για παράδειγμα, θέλει να κάνει χάρη σε γαλάζιους δημάρχους, η κυβέρνηση θέλει να δει τις αντιδράσεις για να το επεκτείνει. Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν δεν το διαχώρισε για μια σκοπιμότητα πρώτου ή δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι θα το επεκτείνει, έτσι τουλάχιστον δείχνει ότι αυτή την πρόθεση έχει. Αλλά τα Δημοτικά Συμβούλια, να θυμίσω ότι επιλέχθηκαν κατά την κρίση μου σε πρώτη φάση να γίνει αυτό, επειδή εκεί ακούγονται τα περισσότερα, τα σοβαρότερα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Σας θυμίζω ότι οι προνοιακές δομές επίσης στους Δήμους είναι αυτές οι οποίες φροντίζουν τους ανθρώπους που πλήττονται από την ακρίβεια και τον πληθυσμό που χυμάζεται από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Άρα όσο προχωράει η κρίση και η ανέχεια και η φτώχεια, τόσο περισσότερο θέματα τέτοιας φύσεως θα έρχονται στα Δημοτικά Συμβούλια, θα έρχονται στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ο πιο κοντινός στον πολίτη. Άρα η επιλογή αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Δυστυχώς, μακάρι να επρόκειτο για ένα λάθος, για μια αυλεψία, για μια σκοπιμότητα κάποιου τεχνοκράτη που ήθελε να γίνει αρεστός σε κάποιους τρίτους και όχι μια πολιτική απόφαση.
Δυστυχώς είναι μια πολιτική απόφαση. Και δεν μπορούμε παρά να αντισταθούμε σε αυτό. Είναι κραυγαλαίο, είναι πρωτοφανές. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση. Κυρία Λιακούλη... Ίσα περίμενα από το αντίθετο περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να σας το πω και αυτό έτσι στο πάνελ σας που έχω την τιμή σήμερα να συμμετέχω. Ειλικρινά περίμενα το αντίθετο. Περίμενα ότι από το 10 μέχρι το 22, 12 χρόνια μετά από το νόμο του ΠΑΣΟΚ, ότι θα υπήρχε, βρε παιδί μου, η άποψη, η καινούργια τεκμηρίωση να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω την αυτοδιοίκηση και να δώσουμε και στην κοινωνία των πολιτών το λόγο και να βάλουμε και διαδικασίες μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που θα έρχονται οι άνθρωποι οργανωμένα σε ομάδες και θα βάζουν τα δικά τους θέματα στην ημερήσια διάταξη και θα επιλέγετε ένα από αυτά τα θέματα να συζητιέται κάθε φορά. Ναι. Αυτό συμβαίνει στις σύγχρονες κοινωνίες προοδευτικές. Αυτό μπορεί και να συμβαίνει και με το πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας. Είναι θέμα ποια είναι η αντίληψη, η κουλτούρα και η στόχευση που έχει ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε περιφερειάρχης να το πράξει. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Λιακούλη. Θα δώσουμε συνέχεια. Θα δούμε τι λένε και οι δήμαρχοί μας και η ΚΕΔΕ για να έχουμε έτσι μια συνολική εικόνα. Και αν χρειαστεί, θα ξαναεπανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εσείς όλοι σας. Ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Έντονη είναι η κινητικότητα των πολιτικών κομμάτων με περιοδίες ανά την επικράτεια. Χθες είδαμε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στη Σίμη και στην Ρόδο. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπως θα δούμε πιο κάτω, θα είναι στην Ημαθία. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, βρέθηκε στις Σέρες. Ο Νίκος Σπιτσέρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του κυρίου Χαρίτση στις Σέρες. Νίκο. Τότε ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, επισημένοντας ότι αυτή είναι η γενεσιονομικός αιτία για μια σειρά αυξήσεων σε όλα τα είδη μαζικής κατανάλωσης. Και κάλεσε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας φιγουράζει στις πολύ υψηλές θέσεις πανευρωπαϊκώς και διεθνώς όσον αφορά την τιμή των καυσίμων. Κατά τα άλλα, ο κύριος Χαρίτσης μίλησε με εκπροσώπους της αγοράς, οι οποίοι του είπαν τον πόνο τους για τις τιμές της ενέργειας, αλλά και των καυσίμων και αυτή την πανδημία ακρίβειας πάντων. Να περάσουμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Στις Σέρες βρέθηκε ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την άρνησή της να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μάλιστα, έκανε λόγο για ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα μέτρο το οποίο ήδη έχει υλοποιηθεί από πάρα πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και το οποίο πραγματικά θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών με τις τιμές των καυσίμων το επιβεβαιώνουν. Αυτό το οποίο λέω. Η κυβέρνηση έχει κάνει άλλες επιλογές, έχει κάνει άλλους τρόπους κατανομής του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα και σε μια χρονιά στην οποία δεν υπάρχουν από την Ευρώπη δημοσιονομικοί περιορισμοί. Είμαστε στην 7η θέση παγκοσμίως, στην 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απόλυτο κόστος υγρό καυσίμων, βενζίνης. Ουδέποτε η χώρα μας είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο και αυτό είναι ακριβώς αποτέλεσμα μιας εσχροκέρδειας, μιας κερδοσκοπίας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στις συγκεκριμένες αγορές και για την οποία η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα ήδη από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2021.
σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Ένα μέτρο το οποίο έχει υλοποιηθεί από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και το οποίο θα αποτελούσε μια πραγματική ανάσα στο τεράστιο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το φυσικό αέριο, με τα καύσιμα, με την ηλεκτρική ενέργεια. Δυστυχώς ουδέποτε υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση από τη μεριά της κυβέρνησης. Πρόταση επίσης για φορολογική ελάφρυνση αφορούσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ένα κλίμα οργής και φόβου και ανασφάλειας και θυμού, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ενσυχητικό. Και η προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε πολιτική διέξοδο σε αυτά τα συναισθήματα. Θεωρώ όμως ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κρύβεται πίσω, αν θέλετε, από μια επικοινωνιακή διαχείριση της πραγματικότητας, η οποία δεν αποτυπώνει όμως τις διεργασίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αποκλείουμε παντελώς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος είναι μια προοδευτική κυβέρνηση και θεωρώ ότι μετά και τις επόμενες εκλογές κάθε πολιτική δύναμη θα κληθεί να αναλάβει το ιστορικό βάρος των ευθυνών της. Το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνούσατε? Επαναλαμβάνω, εφόσον μια δύναμη αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική. Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, είναι μία από τις δυνάμεις, βεβαίως είναι μία από τις δυνάμεις οποίες συζητάμε και τις οποίες καλούμε να τοποθετηθούν στο προοδευτικό σκέλος του πολιτικού φάσματος. Αυτό είναι και ζήτημα όμως, ξέρετε, το ταγκό θέλει δύο για να χορέψεις, έτσι. Κάνα μια σειρά από επαφές το πρωί και στη λαϊκή αγορά με φορείς, συλλογικούς φορείς, ανθρώπους των λαϊκών αγορών, αλλά και επαφή με τον κόσμο. Επισκεφτήκαμε μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού Σερών, στη βιομηχανική ζώνη και στην περιφέρεια του νομού. Και θεωρώ ότι αυτή η στοχευμένη παρέμβαση της Ομαρχιακής Επιτροπής, με την παρουσία του Αλέξη του Χαρίτση, έρχεται να δώσει τη δικιά μας ταυτότητα, τη δικιά μας πρόταση. Φεύγουμε από τις Σέρες, πάμε στην Ιμαθία, όπου εκεί βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει βέβαια η Δήμητρα Μακρύ από το Δίον, τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα. Την Ιμαθία επισκέφτεται σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας. Συγκεκριμένα στις 12 η ώρα το πρωί είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της ηρωικής πόλης της Νάουσας, τον κύριο Νικόλα Καρανικόλα. Στη 1 η ώρα είχε επίσκεψη, σημείωσε μια επίσκεψη, χρηματοποίησε μια επίσκεψη στο εργοστάσιο Ευρωπαϊκά Νηματουργία Βαρβαρέσος. Και κατόπιν στις 6 η ώρα έχει μια σύσκεψη με τους φορείς της περιοχής για τις ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο και τον αγώνα των κατοίκων στη Δημοτική Αίθουσα Αιρία. Ενώ στις 7.30 η ώρα θα έχει συνάντηση δίπλα στην Βέρεια με τον Κωνσταντίνο Βοριαζίδη, τον δήμαρχο της Βέρειας στο Δημαρχείο. Και βεβαίως στις 8 η ώρα θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στους κατοίκους της Βέρειας στην πλατεία του Δημαρχείου. Αυτό είναι πολύ στο πρόγραμμα του Τσούμπα στην Ιμαθία, επισκεπτόμενος στην Νάουσα και κατόπιν τη Βέρεια. Περισσότερα βέβαια θα μας πει ο κύριος Τσεχελίδης Γιάννης, ο οποίος είναι ο τομεάρχης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπεύθυνος της Επιτροπής στην Ιμαθία και βέβαια Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μας από τη μέχρι. Να κάνω μια διόρθωση μόνο. Καταρχάς, είμαι γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής της Ιμαθίας. Που έστειλε η Ιμαθία. Εντάξει, και επίσης συνεργάτησα, σας τα είπε το πρόγραμμα πάρα πολύ καλά. Απλά λόγω πιθανής καταιγίδας αλλάξαμε το χώρο της κεντρικής ομιλίας. Θα γίνει στο Φιλίππιο Γυμναστήριο. Είναι κλειστό γυμναστήριο και θα γίνει εκεί πέρα. Αυτό να το ξαναπείτε για να το ακούσει ο κόσμος. Θα γίνει στο γυμναστήριο την ίδια ώρα πάλι, το απόγευμα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, στις 8 η ώρα, στο Φιλίππιο κλειστό γυμναστήριο. Στην Βέρεια, κοντά στο ρολόι. Που είναι άρα, κοντά στο ρολόι. Άρα ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει στο κλειστό γυμναστήριο, κοντά στο ρολόι, στην κεντρική πλατεία της Βέρειας, στις 8. Ωραία. Για πείτε μου από τα μέχρι τώρα αποτέλεσμα της επίσκεψης του κύριου Κουτσούμπα. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, έγινε η συνάντηση με τον δήμαρχο της Νάουσας αρχικά, όπως ήταν προγραμματισμένη. Αργότερα συναντήθηκε και με το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου, όπου τέθηκαν διάφορα ζητήματα. Και αργότερα πήγαμε στην νηματουργία Βαρβαρέσος, όπου και εκεί πέρα συναντήθηκε αρχικά με τη διοίκηση και μετά μίλησε στους εργαζόμενους. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα που υπάρχουν στο Βαρβαρέσο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Υπάρχει το ζήτημα της απληρωσιάς. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρίσκονται σε συνεχείς αγώνες όλο αυτό το διάστημα για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Η εταιρεία βάζει κάποια έναντι αντί να πληρώνει κανονικά τους μισθούς. Από την άλλη, τους αγώνες των εργαζομένων για το δίκαιό τους, η αστική δικαιοσύνη
τους βγάζει παράνομους και κατακριστικούς, και όσον αφορά δηλαδή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, κόλλησε η Αργή και κινείται με ρυθμούς χελώνας. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Η επίσκεψη του γραμματέα εντάσσεται σε ένα γενικό τελείωμα, αποκορύφημα το πούμε έτσι, του πολιτικού ανοίγματος της οργάνωσης στην Ημαθία, όπως και πανελλαδικά. Λοιπόν, και πιστεύουμε ότι ζητάμε, δηλαδή αυτό που θέλουμε, και λέμε ότι ζητάμε το λαό να αγωνιστεί στον δρόμο της ανατροπής, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να μπορέσει επιτέλους να ανασάνει. Η Δήμητρα Μακρύ δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Δήμητρα. Είναι η επίσκεψη της ο Βαρβαρέσο. Ήταν μια επίσκεψη ένα τομέα που ειδικά στην περιοχή της Νάουσας έχει τρωθεί πάρα πολύ βαριά. Κάποιες άλλες από τις προτάσεις για την συνέχεια... Μπορείτε, συγγνώμη, δεν ακούω πολύ καλά. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, σας είναι εύκολο. Δήμητρα, μπορείς να επαναλάβεις. Η συνάντηση του κυρίου στο Βαρβαρέσο με τους εργαζόμενους αφορούσε ένα τομέα που έχει πληγωθεί πάρα πολύ στην Άουσα και στη Βέρεια. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για το συγκεκριμένο τομέα που ακούστηκαν και που αναπτύχθηκαν ενδεχομένως από τον κύριο Κουτσούμπα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ως κόμμα δεν θέλουμε προφανώς να κλείσει καμία επιχείρηση, να υπάρχει δουλειά για όλους τους εργαζομένους, να πληρώνονται έτσι όπως πρέπει να πληρώνονται. Λοιπόν, φυσικά οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους βάζουν τα ζητήματα των διεκδικήσεων κτλ. Για καλύτερους όρους δουλειάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας, όπως γνωρίζετε, η Νάουσα είναι και χαρακτηρισμένη ως το Μάντσεστερ παλιότερα, λοιπόν, της Ελλάδος, με τα κλωστοϊφαντουργία του Λαναρά τα προηγούμενα χρόνια τα οποία κλείσανε. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας γενικότερης πολιτικής, η οποία εδράζεται και στο γεγονός της συμφωνίας του Μάτρες, την οποία κλείνουμε 30 χρόνια φέτος, όπου απαξιώθηκε ο κλάδος της κλωστοϊφαντουργίας, ώστε κεφάλαια που υπήρχαν στον κλάδο να βρουν άλλα πεδία κερδοφορίας με μεγαλύτερο κέρδος. Τη στιγμή που ως χώρα έχουμε και την πρώτη λιτοβαβάκη δηλαδή, έχουμε και την τεχνογνωσία, έχουμε και τους εργάτες που είναι εξειδικευμένοι και μπορούν να παράγουν πολύ καλή ποιότητα μήμα, το οποίο θα εξάγεται, αλλά παράλληλα όμως θα μπορεί να ντύνει και τον λαό μας, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Τσεχελίδη. Να θυμίσουμε ότι η ομιλία του κύριου Κουτσούμπα θα γίνει στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο που είναι στο κέντρο της πόλης της Βέρειας. Το κέντρο είναι κοντά στο ρολόι, στο Φιλίππιο. Στο Φιλίππιο. Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον Αντώνη τον Τελόπουλο, όπου έχουμε τα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελευθερία του Τύπου. Αντώνη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Φαίνεται πως είχαμε σαφείς αποστάσεις της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την κυβέρνηση και πέραν τούτου από αυτό το επεισόδιο το οποίο από ό,τι φαίνεται καταδικάζεται και στον υψηλότερο βαθμό σήμερα από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου χάθηκε ουσιαστικά η ανάρτηση της έκθεσης των Reporters χωρίς σύνορα που κατέτασε τη χώρα μας στην 108η θέση των χωρών όπου υπάρχουν ζητήματα με την ελευθεροτυπία, στο χώρο όπου οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους. Νομίζω πως σε καθαρά συμβολικό επίπεδο ήταν ένα ηχηρό άδειασμα. Προήλθε μετά από ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Παπαδημούλη, και να θυμίσουμε όμως ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει καμία σχέση ούτε με το χώρο της αριστεράς, ούτε της σοσιαλδημοκρατίας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τυχόν απορίες και παρεξηγήσεις σχετικά με τα κίνητρά της. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Γραπτή απάντηση απέστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε συνέχεια της επίγουσας επιστολής που της είχε αποστείλει στις 18 Μαΐου ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με το ζήτημα της ευνίδιας διαγραφής δημοσιεύματος που αναφερόταν στην αξιολόγηση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου για το 2022 από τον επίσημο ιστότοπο και λογαριασμό Twitter του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την ετήσια έκθεση των Reporter χωρίς σύνορα για την ελευθεροτυπία που έδειχνε την Ελλάδα να έχει κατρακυλήσει στην τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος είχαν αποδοκιμάσει την έκθεση αλλά και τους Reporter χωρίς σύνορα ως αναξιόπιστους.
Η καταγγελία του Δημήτρη Παπαδημούλη έγινε δεκτή από τα μέλη του Προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου και στις 7 Ιουνίου ανέλαβε εκτάκτως να ενημερώσει την Ευρωομάδα της Αριστεράς για την πορεία του σοβαρότατου αυτού ζητήματος που έπληξε το κύρος του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και για τη συνάντησή του με τη Ρομπέρτα Μέτσολα μετά από αίτημα της Ιδίας. Ο κ. Παπαδημούλης χαρακτήρισε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πρόσθεσε ότι είναι λάθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι υπερασπιστής της ελευθερίας του τύπου, να εμπλέκεται σε πολιτικές αξιολογήσεις και διαμάχες σε κράτη-μέλη παίρνοντας το μέρος των κυβερνήσεων. Θα απαιτήσω να υπάρξουν εγγυήσεις ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Θα ζητήσω από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συναντήσει άμεσα τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, να τους δώσει εξηγήσεις για αυτό το κρούσμα της λογοκρισίας. Προφανώς η αξιολόγηση και η δημοσιότητα ενόχλησε την κυβέρνηση της δεξιάς στην Ελλάδα και εκτιμώ πως υπήρξε ευθεία πολιτική παρέμβαση. Στην επιστολή της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέφερε: «Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα απολαμβάνουν μεγάλο σεβασμό και θέλω να επαναλάβω ότι η απόφαση για την επικαιροποίηση του άρθρου ήταν απόφαση για συντακτικούς λόγους και δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα προσπαθούσε και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται έναν ισχυρό και ελεύθερο τύπο». Παράλληλα με τον κύριο Παπαδημούλη και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, απέστειλε επιστολή, την οποία συνυπέγραψαν ακόμη 33 ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες για το ίδιο καυτό ζήτημα. Με νέα της επιστολή, η κυρία Μέτσολα απάντησε: «Θα επιδιώξω συνάντηση με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, μία ΜΚΟ, για την οποία ο σεβασμός και ο θαυμασμός μου είναι τόσο προσωπικός όσο και θεσμικός, προκειμένου να εξετάσουμε μελλοντική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί τους για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα». Μένω με τον Αντώνη τον Τελόπουλο, που τώρα έχουμε μία είδηση που δίδονται μπόνους στο δημόσιο όσοι εξοικονομούν ενέργεια. Τι ακριβώς είναι αυτό τώρα, Αντώνη? Ναι, είναι ένα συνολικότερο, ένα ολιστικό πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος στα δημόσια κτίρια, να μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα καλύτερα. Πρόκειται για μια επιχείρηση, έτσι όπως κωδικοποιήθηκε με το όνομα επιχείρηση θερμοστάτης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό όπου μπορεί να αποφεύγεται έτσι σπατάλη ενέργειας, ειδικότερα αυτές τις κρίσιμες περιόδους. Νομίζω πως κινείται προς την θετική κατεύθυνση, αλλά να μην λειτουργήσει αυτό σαν προπέτασμα καπνού για τα σοβαρότερα ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης που πρέπει να έχει αυτή η χώρα, και επιτέλους αν θα μπορέσουμε να δούμε ένα πραγματικά ολιστικό σχέδιο σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των κτηρίων, δημοσίων και μη, έτσι ώστε να πάψουν να είναι ενεργοβόρα. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Τα πρώτα κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιο και νοικοκυριά ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης και ο Υπουργός Εσωτερικών Μάχης Βορύδης. Με τη δαπάνη ενέργειας για το 2022 και για το σύνολο των κτηριακών υποδομών να εκτιμάται στα 1,165 δισεκατομμύρια ευρώ, ως άμεσο στόχο στήθεται η μείωση κατά 10% και μέχρι το 2030 κατά 30%. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι προχωράμε σε μια συστηματοποίηση της προσπάθειας εξοικονόμησης σε τρεις άξονες. Πρώτον, δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις του Δημοσίου. Δεύτερον, προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο την μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης στο δημόσιο κατά τουλάχιστον 30% μέχρι το 2030. Θεσπίζουμε τέλος κίνητρα στους φορείς του δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης. Οι φορείς που θα πιάνουν το στόχο θα επιβραβεύονται με μπόνους, ενώ θεσπίζεται και το πέναλτι για όσους είναι πλημελείς ή δεν πιάνουν το στόχο. Ειδικότερα και αναφορικά με τα μπόνους, η τελική απόφαση για τα ποσά θα κριθεί από το πόση ενέργεια θα καταφέρει να εξοικονομήσει ο φορέας. Για όσους δεν πιάσουν τους στόχους ή το αμελήσουν, τότε θα πρέπει, όπως είπε ο Θεόδωρος Κυλακάκης, να κάνουν οικονομίες από αλλού, από τον προϋπολογισμό τους, για να καλύψουν τη διαφορά. Η τελική μας απόφαση για τα ποσά ενίσχυσης που θα λάβουν οι δημόσιοι φορείς θα προκύψει από το συνδυασμό του βαθμού εφαρμογής των μέτρων και του αποτελέσματος που θα επιτυγχάνεται. Είναι προφανές ότι κάποιος που επιτυγχάνει σημαντική μείωση αντιμετωπίζεται θετικά στο σύστημα των κινήτρων. Στην περίπτωση εκείνου που εφαρμόζει τα μέτρα, θα συνυπολογίζεται αυτό μαζί με τη μείωση που πέτυχε για να προκύψει το ποσό με το οποίο θα ενισχυθεί. Οι φορείς οι οποίοι δεν πέτυχαν τους στόχους εξοικονόμησης ή αμέλησαν να εφαρμόσουν τα μέτρα, θα πρέπει να κάνουν οικονομίες από αλλού, δηλαδή από τον προϋπολογισμό τους, για να καλύψουν τη διαφορά.
Παράλληλα, σήμερα προκυρήσεται το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δημοσίου με προϋπολογισμό 640 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης των κτηρίων κατά 30%. Ο οδηγός του προγράμματος αναρτάται σήμερα, ενώ η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του Ιουλίου. Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει συστάσεις να λειτουργούν τα κλιματιστικά στους 26 με 27 βαθμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τον περιορισμό κατανάλωσης στους οδικούς φωτισμούς, από τον οποίο μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση 18 έως 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι στόχοι λοιπόν είναι τα κτίρια αφενός να ενταχθούν κατ' ελάχιστο κατόπιν των παρεμβάσεων στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β και επίσης να πετύχουν μια εξοικονόμηση ενέργειας και μια μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30%. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθήσει την αξιοποίηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση, την χρήση νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τον υποδειγματικό ρόλο του δημόσιου τομέα. Τα επιλέξιμα κτίρια είναι τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, των φορέων της γενικής κυβέρνησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Έχουμε ξεχωριστούς προϋπολογισμούς και για κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γυροκομεία, και για τα κτίρια εκπαίδευσης, όπως είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, για τα κτίρια των γραφείων, αλλά και κτίρια για λοιπές χρήσεις, όπως είναι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Οι έντονες βροχοπτώσεις, η χαλαζόπτωση έχουν επιφέρει φοβερές ζημιές στις καλλιέργειες. Αναδείξαμε τις προηγούμενες ημέρες τις ζημιές που έχουμε ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και στη λεκάνη του Αμιντέου. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδιο, που ζημιές έχουμε και στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Κώστα. Δεν έχει τέλος. Τρίτη μέρα δυνατής βροχόπτωσης, κυρίως μετά το μεσημέρι, με χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές. Οι εικόνες είναι από την περιοχή Σαριγκιόλο, όπως λέγεται στο τοπικό ιδίωμα, στην περιοχή Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Είναι χαλάζι, δεν είναι χιόνι. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο σε μέγεθος και πολύ μεγάλη η πυκνότητα, με αποτέλεσμα να ασπρίσει ο τόπος, όπως έλεγαν οι γεωργοί στο ρεπορτάζ που κάναμε. Τώρα, το φάσμα των καλλιεργειών που υπέστη ζημιά, θα έλεγα, είναι όλες οι καλλιέργειες, με την έννοια ότι είχαμε από κυπευτικά, από πατάτες, είχαμε σιτηρά δημητριακά, τριφύλια, καλαμπόκι, εδώ είναι καλλιέργεια πατάτας. Όλα έχουν σπάσει τα φύλλα, ο καρπός. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Θα έλεγα ότι η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι αγρότες λένε φτάνει και το 100%. Πρέπει να εκτιμηθεί αυτή η ζημιά, γιατί είναι και μερικά από τα προϊόντα ήταν και στην εποχή της συγκομιδής. Και άρα τώρα οι άνθρωποι περιμένουν από τη μια τους εκτιμητές και από την άλλη πρέπει να μαζέψουν ό,τι απέμεινε, αν απέμεινε κάτι. Και πότε να έρθουν οι εκτιμητές και πότε να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία. Και, και σημειωτέων ότι υπάρχει μια υποστελέχωση στον οργανισμό. Και πότε θα δοθούν τα χρήματα για να μπορέσουν οι άνθρωποι και να ζήσουν, αλλά και να ξαναμπορέσουν και να καλλιεργήσουν. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Η ισχυρή χαλασόπτωση χτύπησε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία. Την φορά αυτή, καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν σε περιοχές του νομού Κοζάνης. Από την ισχυρή χαλαζόπτωση επλήγησαν καλλιέργειες σε πολλές περιοχές. Χαρακτηριστική περίπτωση το δρέπανο Κοζάνης. Οι αγρότες αντίκρισαν συνθήκες καταστροφής στα χωράφια τους. Δυστυχώς, το σημερινό απόγευμα είναι ένα δυσάρεστο για όλους τους αγρότες μας εδώ της περιοχής. Το κύμα της κακοκαιρίας που μας ενημέρωναν ότι θα έρθει μας βρήκε και μας βρήκε πολύ καλά. Επί μισή ώρα είχαμε ισχυρή χαλαζόπτωση με μέγεθος περίπου ενός καρυδιού το μεγαλύτερο. Έχει προκαλέσει ζημίες που μπορώ να πω ότι ξεπερνάνε το 80% και ίσως και μερικές φορές είναι ολική καταστροφή σε καλαμπόκια. Είμαστε στο Δρέπανο. Πριν από δύο ώρες έγινε μια ισχυρή χαλαζόπτωση. Έχει καταστρέψει όλες τις πατάτες του Δρεπάνου. Έχει καταστρέψει τα ηλιόσπορα. Έχει καταστρέψει τα στάρια. Έχει καταστρέψει ό,τι υπάρχει, ό,τι φυτική υγεία υπάρχει, την έχει καταστρέψει όλη. Βρισκόμαστε στην κτηματική περιοχή του Ελισπόντου, στο δημοτικό διαμέρισμα, μάλλον στην περιοχή εδώ πέρα είναι το Μελισσίον, το κτηματική περιοχή Μελισσίον. Όπως βλέπετε η καταστροφή είναι ολική. Εδώ κοιτάξτε λίγο, να πάρει λίγο πλάνα το χαλάζι. Ήταν σε μέγεθος καρυδιού, τώρα άρχισε να λιώνει. Βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εδώ, καταστροφή.
Δίπλα μας έχουμε ένα τριφύλι. Το ίδιο και εδώ. Ακριβώς. Ήταν έτοιμο για θέρισμα. Η καταστροφή είναι και εδώ ολική. Περιμένουμε άμεση ανταπόκριση από τον ΕΛΓΑ. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δρεπάνου, μιας κοινότητας έξω από την πόλη της Κοζάνης, όπου εκεί έχουμε και φοβερές ζημιές, όπως δείξαμε και στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καρπίδη, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για πείτε μας, τι κατάσταση επικρατεί. Βλέπουμε εδώ και το ρεπορτάζ, είδαμε και τα πλάνα, τις εικόνες. Είναι φοβερές οι ζημιές που βλέπουμε. Εδώ μιλάμε τώρα, το χαλάζι σαν χιόνι είναι δεξιά-αριστερά. Η κατάσταση που επικρατεί είναι χάος, θα το περιγράψω έτσι απλά. Βρισκόμαστε ήδη 18 ώρες, 19 μετά τη χαλαζόπτωση που βλέπετε και εσείς στα πλάνα και σε κάποια σημεία ακόμα υπάρχει χαλάζι. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα εμφανή τα σημάδια. Έχουμε κάνει έτσι κάποια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Έχει έρθει κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τι πρέπει να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί σας? Κοιτάξτε να δείτε, από το πρωί είμαστε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τον ΕΛΓΑ. Την Τρίτη θα έρθουν από όσο έχουμε την ενημέρωση, ώστε να γίνει μια καταγραφή ζημιών. Εδώ με τους παραγωγούς από το Δρέπανο που εκπροσωπώ την κοινότητα, από εχθές είμαστε στη γύρα, μέσα στον κάμπο γυρίζουμε. Η καταστροφή είναι ολική. Δηλαδή ξεπερνάει το 90% η καταστροφή στις παραγωγές και σκεφτείτε ότι κάποιες από αυτές τις παραγωγές σε 10 μέρες θα είχαν συγκομιδεί. Και ξέρουμε ότι αυτή η παραγωγή για να φτάσει μέχρι εδώ έφτασε με πολύ κόπο και πολλά έξοδα και πολλές φορές δεν υπήρχαν και τα χρήματα για να μπορέσουν οι αγρότες μας να μπουν στο χωράφι. Το επιχείρησαν και έρχεται ο καιρός και τα καταστρέφει όλα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι φοβερό. Όλοι γνωρίζουμε το κόστος που χρειάζεται η παραγωγή, πόσο μάλλον τώρα με την ενέργεια που έφτασε στα ύψη, τα λοιπάσματα στα ύψη. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά και αυτή η παραγωγή περίμεναν τη σοδιά ώστε να καλύψουν και αυτοί τις ανάγκες και να δουν να κάνουν ταμείο αν θα μείνει κάτι. Τώρα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα. Κώστα Μαυρίδη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι είναι μέχρι και 90% η ζημιά. Θα μπει ο αγρότης να μαζέψει, ελπίζει σε κάτι από αυτό? Η Τρίτη ενδεχομένως είναι μια μέρα που είναι και κοντά και μακριά σε σχέση με τη σοδειά του. Τι να σας πω, εγώ αυτή την ενημέρωση έχω τώρα. Η Τρίτη σίγουρα είναι μακριά, αλλά και οι υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι είναι υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε. Τι να πω, πιέσαμε όσο μπορούμε. Ζητήσαμε από χθες, ζητάμε να έρθουν οι αρμόδιοι φορείς και οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην όλη κατάσταση. Ήδη αυτή τη στιγμή, κύριε Καρυπίδη και κύριε Μαυρίδη, αν μου επιτρέπετε, είμαι σε ένα χωράφι απ' έξω. Απλά επειδή και αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη βροχόπτωση, αν θέλετε να γυρίσω λίγο την εικόνα να δείτε την όλη κατάσταση. Να βγω ένα δευτερόλεπτο λίγο από τα μάξι και να σας δείξω την εικόνα. Να βραχείτε. Και τώρα έχει βροχή. Για να δούμε λιγάκι την εικόνα. Μάλιστα. Είναι αυτή η εικόνα που μας στέλνει τώρα ο πρόεδρος. Αυτή η καλλιέργεια, πρόεδρε, είναι πατάτα. Αυτή είναι καλλιέργεια πατάτας. Πατάτα. Αυτή είναι καλλιέργεια πατάτας. Εδώ τώρα μιλάμε έτσι όπως τη βλέπουμε, είναι πλήρη καταστροφή, ολική καταστροφή, πρόεδρε. Από όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ και με τους παραγωγούς που έχω μιλήσει, ναι. Είναι ολική καταστροφή. Ωραία, να ευχηθούμε γρήγορα, έγκαιρα, οι υπηρεσίες του κράτους, του ΕΛΓΑ, να παρεύουν και να δοθούν βέβαια οι αποζημώσεις που τις έχουμε τόσο ανάγκη και ως οικονομία αλλά και οι αγρότες μας. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, κύριε Καρυπίδη, ένα δευτερόλεπτο για να σας δώσω το πόσο έντονο ήταν. Ναι. Επί 40 λεπτά το χαλάζι που έπεφτε. Όταν κατεβήκαμε εδώ κάτω στον κάμπο, στα 2-3 μέτρα δεν βλεπόμασταν ένα μεταξύ μας από την ένταση που είχε. Ναι, ναι. Ένα χαρακτηριστικό που έζησα κι εγώ χθες. Είχαμε μια χαρακτηριστική εικόνα στη λεκάνη του Σαριγκιόλ που λέμε έξω από την Κοζάνη. Κώστα, ήταν ένα τοπίο απίστευτο. Το φοβερό είναι ότι ο συνάδελφος, ο οπερατέρ, ο Μιχάλης Τεμέλκος, όταν τραβούσε αυτά τα πλάνα, νόμιζε ότι πήγε σε χιονισμένο τοπίο. Τόσο λευκό ήταν το τοπίο και τόσο έντονη η χαλαζόπτωση. Είναι αυτά είναι πραγματικά, πραγματικά συγκλονιστικό. Ωραία. Πρόεδρε. Σε κάποια σημεία ακόμα παραμένει το χαλάζι. Πρόεδρε, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. C-News, θυμίζω, μία εκπομπή κοινής προσπάθειας τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους που έχουμε στον ευαίσθητο κλάδο του τουρισμού και στα ξενοδοχεία μας. Η Δήμητρα Μακρύ έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα. Μέσα από τον σύνδεσμο των ξενοδοχείων υπαλλήλων κεντρικής του νομού Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχαν συνάντηση και συνέντευξη τύπου μέσα στην εβδομάδα που πέρασε και ο πρόεδρος ο κύριος Λιβαδιώτης μας μίλησε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και ενώ έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος, μια τουριστική περίοδος που αναμένεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, καθώς στην ουσία αναγκάζονται να δουλεύουν σε καθεστώς γαλέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, υπό την έννοια ότι είναι και πολλές οι ώρες, αλλά επίσης και δεν είναι και η μισθή αντίστοιχη της παροχής εργασίας. Για να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Λιβαδιώτη, τον πρόεδρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων στην Κεντρική Μακεδονία. Καλησπέρα, κύριε Λιβαδιώτη. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και εμένα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση που έχουμε στα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα που εσείς εκεί εργάζετε, αυτούς τους ανθρώπους εκεί εκπροσωπείτε, τους υπαλλήλους? Ναι, αν και υπάρχει μια κίνηση τουριστική αυτή τη στιγμή που δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα φτάσουμε στα επίπεδα του 2019, δηλαδή θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι άρχισαν τα προβλήματα με το ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν. Μετά από μια υγειονομική κρίση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, βρεθήκαμε τώρα στην αρχή της σεζόν οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν και να βρίσκουν άδειες συνθήκες διαβίωσης, να μην τηρείται η κλαδική σύμβαση ξενοδοχοπαλλήλων που είναι υποχρεωτική, να έχουμε υπερεργασία τουλάχιστον 2 και 3 ωρών σε κάθε ξενοδοχείο, να μην τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και γενικά να έχουμε μια κατάσταση σε ένα μήνα μόλις που έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά η κίνηση, να έχουμε πολλές παραιτήσεις από αυτούς που πιάσαν δουλειά μέσα στο Μάιο. Εκεί αποδίδεται ότι έχουμε και έλλειψη προσωπικού στο να στελεχώσουμε τα ξενοδοχεία μας, στο ότι δεν είναι καλές οι συνθήκες εργασίας, δεν είναι καλά αμοιβόμενες αυτές οι θέσεις εργασίας. Εκεί αποδίδεται, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτό καταγράφουμε. Το προηγούμενο διάστημα χάθηκαν πολλοί εργαζόμενοι από τον κλάδο του τουρισμού, γιατί αναζητήσανε κάπου αλλού δουλειά, επειδή δεν υπήρχε, ήταν τα πιο πολλά ξενοδοχεία, ήταν 2 χρόνια κλειστά. Και το δεύτερο είναι οι συνθήκες που βρίσκουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όταν πηγαίνουν, τους τάζουν λαγούς και πετραχίλια, και όταν πηγαίνουν βρίσκουν να μένουν σε τρόγλες με 4 άτομα μαζί, το φαγητό τους να μην είναι αυτό που πρέπει, και τα μεροκάματα να είναι πολύ χαμηλά. Και αναγκάζονται να φύγουν και να παραιτηθούν και να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή να έχουμε 50.000 θέσεις εργασίας άδειες. Μάλιστα. Η κατάσταση που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, ποια είναι εκεί που εσείς εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας, ποια είναι η κατάσταση στα ξενοδοχεία? Εντάξει, η κίνηση σίγουρα θα είναι λίγο πεσμένη εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί είχαμε πολύ τουρισμό από κωδικό τουρισμό από βαλκανικές χώρες. Και από τις χώρες που είναι τώρα στην εμπόλεμη ζώνη, όπως είναι η Ουκρανία και η Ρωσία. Πολλά ξενοδοχεία δεν ανοίξανε φέτος, αλλά θέλουν να πουληθούν σε μεγάλα φαν. Και η κατάσταση θα είναι λίγο δύσκολη εδώ πέρα. Πάντως, ο εργαζόμενος είναι έτοιμος, αν τηρηθούν τα μέτρα προστασίας υγιεινής και οι συμβάσεις των ξενοδοχοπαλλήλων, να δουλέψουν και να αποδώσουν και να δώσουν το καλύτερο προϊόν για τον τουρισμό που θα έρθει. Για να το καταλάβουμε, αυτές οι συμβάσεις τι ακριβώς περιγράφουν και τι είναι αυτό που δίνουν οι ξενοδόχοι μας? Ναι. Η κλαδική σύμβαση έχει το βασικό μισθό που είναι στο επίπεδο πάνω από 800 ευρώ μέχρι 863 ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα επιδόματα τα εμφυγιεινά, τα επιδόματα σπουδών, τα επιδόματα τα οικογενειακά και της τροφής και της στολής όπου υπάρχει σε κάθε ξενοδοχείο αναλόγως την κατηγορία που είναι.
Οι ξενοδόχοι τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει και βλέπουν ότι τα πράγματα αρχίζουν και είναι λίγο ανεξέλεγκτα, διότι δεν υπάρχουν οι έλεγχοι από τους κρατικούς μηχανισμούς όπως είναι ο ΣΕΠΕ, δίνουν μισθούς πολύ κατώτερους από την κλαδική σύμβαση, όπως στα επίπεδα του βασικού μισθού, τα 713 ευρώ και χωρίς επιδόματα. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους σταθμούς, τη Δήμητρα από το Δίον, τον Νίκο το Σπιτσέρη από το Σέντερ και τον Κώστα το Μαυρίδη από το Φλας. Ξεκινάμε με τον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Κύριε Λιβαδιώτη, πραγματικά προκαλεί εντύπωση, η καταγγελία σας, ακριβώς γιατί ζούμε μια συγκυρία όπου υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε όλο τον τουριστικό κλάδο. Υπάρχουν ξενοδοχεία που τηρούν κατά γράμμα τις υποσχέσεις τους και όλα βαίνουν καλώς, ή γενικώς υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα τέτοιο που στρέφεται εναντίον των εργαζομένων, όπως περιγράφεται. Να φανταστείτε ότι η κλαδική σύμβαση, όπως προείπα, είναι υποχρεωτική. Και αυτή τη στιγμή, σε όλη την επικράτεια της χώρας, τηρείται περίπου στο 10-15% και στις τουριστικές περιοχές. Έχει παγιώσει τα τελευταία χρόνια και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μην πηγαίνουν να δουλέψουν τουλάχιστον στις τουριστικές περιοχές. Επειδή χάσαμε προς στιγμή τον ήχο του κυρίου Λιβαδιώτη, είπατε ότι σε επίπεδο χώρας στηρούνται οι συμβάσεις κατά ένα ποσοστό 15%. Αυτό που δεν είπατε, να το επαναλάβετε λίγο γιατί δεν ακουστήκατε. Στις τουριστικές περιοχές, στις περιοχές αιχμής που λέμε, που είναι η Ναυαρχίδα, εκεί τηρούνται ή δεν τηρούνται και εκεί? Εκεί είναι τα πράγματα χειρότερα από ότι είναι στην ισχυωτική χώρα, δηλαδή στα νησιά που έχουν μεγάλη κίνηση, όπως είναι η Ρόδος, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Εκεί καταστρατηγούνται τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σου δίνουν τους μισθούς που θέλουν οι ξενοδόχοι, δεν τηρούνται συμβάσεις. Άλλα τους λένε για την διαβίωσή τους και άλλα βλέπουν. Πολλοί ξενοδοχοί υπάλληλοι, γιατί έχουμε κάνει και έλεγχο και εμείς προσωπικά μέσω της Ομοσπονδίας μας σε διάφορες αγγελίες που έχουν πάλι στα διάφορα site αγγελιών, και δίνουν 700 ευρώ, 750 ευρώ και χωρίς φαγητό μερικές. Κώστα Μαυρίδη. Ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, τον εκπρόσωπο των εργαζόμενων στον κλάδο τον τουριστικό, εάν είναι θέμα μηχανισμού, ελεκτικού μηχανισμού, και ένα δεύτερο ερώτημα, εάν διακρίνεται και μαύρη εργασία με την έννοια ενδεχομένως αλλοδαπών, τους οποίους έχουν, γιατί μιλήσατε για τρόγλες, μιλήσατε για άθλιες συνθήκες. Υπάρχουν και τέτοιου είδους εργαζόμενοι που ενδεχομένως προσφέρουν και χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσίες γιατί είναι ανειδίκευτο προσωπικό? Αυτό είναι το καθεστώς που έχει γίνει τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι πιο ακριβό το έμπειρο προσωπικό, το πεπειραμένο, το επιμορφωμένο με τα χρόνια προϋπηρεσίας του, και δεν είναι θεμητό στους ξενοδόχους να παίρνουν αυτούς τους εργαζόμενους. Θέλουν να πάρουν όσο πιο φτηνό εργατικό προσωπικό, και καταλαβαίνετε ότι όταν ο άλλος είναι ανειδίκευτος, και το προϊόν που προσφέρουν είναι πολύ κατώτερο επίπεδο από αυτό που πρέπει να είναι. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε οξύμορα πράγματα. Από τη μία διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για εξωστρέφεια του τουρισμού μας και να προσελκύσουμε τουρίστες από όλο τον κόσμο, έτσι, με καμπάνιες και όλα αυτά. Και οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, η βιτρίνα του τουρισμού μας, οι εργαζόμενοι μας, να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, ταλαιπωρημένοι και με αυτές τις αμοιβές. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτάκουστο. Δήμητρα Μακρύ. Τις κινητοποιήσεις, και αν υπάρχει συνεννόηση με όλες τις υπόλοιπες οργανώσεις, τα συνδικάτα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος από την πλευρά σας, κύριε Λιβαδιώτη. Οι καταγγελίες που γίνονται καθημερινά από τα διάφορα σωματεία της χώρας είναι πάρα πολλές. Και όλοι οι πρόεδροι των σωματείων έχουν βγει σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ΜΜΕ, και έχουν κάνει αυτές τις καταγγελίες, και που είναι πραγματικότητα. Με προτάρει την ΠΟΕΤ, την Ομοσπονδία μας,
γίνονται περιφερειακές συσκέψεις αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα για να πούμε τις θέσεις μας, να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις που θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Είχατε κάποια επαφή με την κυβέρνηση, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας, διότι μου φαίνεται πάλι οξύμορο να βλέπω τον Πρωθυπουργό να φωτογραφίζεται στη Σαντορίνη για να ταξιδεύει η εικόνα «Ελάτε στην Ελλάδα», αλλά να έρθει σε ποια Ελλάδα, με αυτούς τους εργαζόμενους, με αυτές τις συμβάσεις, με αυτές τις συνθήκες. Αυτό δεν συνάδει με τον τουρισμό. Ο τουρισμός πρέπει να έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής, την διασκέδαση, τη χαλάρωση. Δεν μπορεί εγώ να χαλαρώνω κι εσείς να είστε σε συνθήκες γαλέρας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι σας λέει η κυβέρνηση? Έτσι όπως τα λέτε είναι, αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι η ψυχή αυτού του κλάδου. Η εικόνα μας, υπάρχει... η εικόνα της χώρας μας είστε. Εσείς είστε η βιτρίνα. Με την ευγένειά σας, με τις ξένες γλώσσες σας, το πώς σερβίρετε, το πώς μιλάτε, το πώς περιποιείστε τον κόσμο. Δεν είναι τα ντουβάρια μόνο και η θάλασσα. Οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι βάζουν μπροστά τον επαγγελματισμό τους και μετά δίνουν δίνουν την καλύτερη κατάσταση μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει για να γίνει πιο προσιτό το προϊόν στους τουρίστες. Εμείς έχουμε κάνει οχλήσεις και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Τουρισμού. Ο κύριος Χατζηδάκης, αν και έκανε 2 μήνες να υπογράψει την κλαδική σύμβαση, την υποχρεωτικότητα, δεν μας δέχτηκε, ενώ έχουμε κάνει 3 φορές επιδρομή στο Υπουργείο, δεν μας δέχτηκε. Και μας κάλεσε προχθές σε τηλεδιάσκεψη για να γίνει υποχρεωτική σύμβαση του επισητισμού, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Γιατί μέσα στην καταγραφή αυτή του κόσμου που δεν υπήρχαν άνθρωποι να δουλέψουν στον επισητισμό, άρον-άρον έτρεξε να μας συναντήσει. Και είχαμε συναντήσεις με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και η οποία μας καθησύχαζε ότι όλα θα γίνουν, όλα βαίνουν καλώς και όταν θα ανοίξει η σεζόν θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Η σεζόν άρχισε και τα προβλήματα μεγαλώσανε αντί να λυθούν. Από το Υπουργείο Τουρισμού, τι σας λένε? Η κυβέρνηση διαφημίζει το προϊόν της. Ο κύριος Κικίλιας γυρνάει σε ακατατόπους μέρη και προχθές και με τη συνδρομή του Πρωθυπουργού. Αλλά αν πάει πραγματικά στα μέρη τα τουριστικά, θα δει και ο ίδιος κατηδίαν την κατάσταση που επικρατεί. Χθες ήταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Ρόδο, τα είδε από κοντά τα πράγματα πώς είναι και έβγαλε και τα συμπεράσματά του. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι θα πέσουν πάνω, κυβερνώντες και αντιπολίτευση, όλοι πάνω σε αυτό το προϊόν και σε αυτόν τον κόσμο που μοχθεί, γιατί ο εργαζόμενος του τουρισμού πεινάει τα τελευταία 2 χρόνια. Ζούσε με τα 534 ευρώ στην πλειοψηφία του και οι εποχιακοί ζούσαν και χωρίς επιδόματα ενεργείας. Με 3 μήνες δεν μπορείς να ζήσεις, με 3 μήνες ταμείο ενεργείας να ζήσεις ολόκληρη τη χρονιά. Και τώρα λέμε που άνοιξε η σεζόν και λέμε να δουλέψουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας μέσα σε αυτή την ακρίβεια λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στα αγαθά, βρίσκουμε έναν τοίχο μπροστά μας. Κύριε Λιβαδιώτη, να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθούμε να διορθωθούν όλα αυτά τα οποία είναι αρνητικά και περιγράψατε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και που μας δίνετε και το βήμα να δείξουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον τουρισμό και να προσπαθήσετε κι εσείς να βοηθήσετε ώστε να λυθούν τα προβλήματά μας. Να είστε καλά. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.